Παιδιά, είπα της γιαγιάς μου ότι έχω κορονοϊό και τώρα θα με δει μέσα στο σπίτι της. Απίστευτο γέλιο χάρισε σε περισσότερο από 500.000 κόσμο στο διαδίκτυο η επική φάρσα που έκανε ο κριτικός Μάνος Γαλανάκης στη γιαγιά του, λέγοντάς της πως νοσεί από κορονοϊό, ενώ βιντεοσκοπούσε την αντίδρασή της. Πήγαινε μόλις στο σπίτι σου, του λέω. Σώπα μου, και δεν κολλάς. Δεν κολλώ, λέει. Για να ρωτήξει τη μάνα σου, αδείς. Όλα ξεκίνησαν όταν ο ίδιος με σκοπό να την πειράξει παρίστανε πως μιλάει με κάποιον στο τηλέφωνο, λέγοντάς του πως έχει κορονοϊό. Αμέσως μετά η γιαγιά Σοφία σηκώθηκε, έβαλε τη μάσκα της και χωρίς να γνωρίζει πως βιντεοσκοπείται από τον εγγονό της, η αντίδρασή της έγινε viral. Έλα, γιαγιά, τι μας είναι τα αυγά. Πήγαινε στο σπίτι σου. Έχει ξανά ένα δαίμονα πως έχει κορονοϊό και από ήθελε πάει μέσα. Γιαγιά, 39 πυρετό έχω, πράγμα δεν έχω. Ναι, 39 πυρετό έχεις και από ήθελε στο τηλέφωνο πως έχεις κορονοϊό. Πράγμα δεν έχεις. Εγώ να δείξω εδώ τη μάνα σου. Μωρή, και το Μιχαλιό έχει. Πήγαινε, μωρέ, να μπει στο σπίτι σου και ας την πόρτα σου φέρω τα αυγά. Να διάολο, να μ' αρρωστήσω με μωρέ, μισά ποθάνω με το λόγο. Ένα πράγμα είναι σίγουρο, φοβάστε πολύ τον κορονοϊό, έτσι. Πάρα πολύ, παιδί μου. Ξέρεις, έχουμε μεγάλη ηλικία, και εγώ και ο άντρας μου. 87 και 86. Λοιπόν, μας έχει πει ο γιατρός, προσέχετε, του γιου μου το είπε, πρόσεχε τη γονή σου, γιατί αν κολλήσουν δεν θα ζήσουν ούτε τρεις μέρες. Κάντε πον. Απλώς θες για να βράδω. Φώναξε τον παππού. Παππού! Τι να τον θες! Να παίξουμε μια κολτσίνα. Φύσε μωρέ με το σπίτι σου. Περνάτε χρόνο έτσι με το Μανώλη. Ναι. Τι κάνετε. Παίζουμε και κολτσίνα. Η πρωταγωνίστρια του βίντεο, γιαγιά Σοφία, πέφτει συχνά, όπως μας εξηγεί, θύμα από τα πειραχτήρια εγγόνια της. Μπορεί να μετράει μέχρι σήμερα αμέτρητες πλάκες, ωστόσο κάθε φορά την ξαναπατάει. Σας πειράζουν συνέχεια τα εγγόνια σας. Μ' αγαπούνε πάρα πολύ. Αλλά δεν το φαντάστηκα για το Μανώλη ότι ήταν να με πειράξει. Ενόμιζα δηλαδή ότι πράγματι είχε κορονοϊό. Του λέω, Μανώλη, πήγαινε στο σπίτι σου. Γιαγιά την αγαπάμε πάρα πολύ. Το θέμα είναι ότι η γιαγιά τα παίρνει όλα πολύ κατάκαρδα. Είναι τόσο καλή που μία κουβέντα θα της πεις, θα σου πει 10 καλές και το παίρνει όλο μέσα από την ψυχή της. Και έχω βρει τώρα εγώ την ευκαιρία εκεί και την πειράζω. Είχα 6 εγγόνια. Παντρευτήκανε, γεννήκανε 12. Έχω και 9 δισέγγωνα. Το βίντεο που ο ίδιος ο Μάνος ανέβασε στο TikTok μέσα σε λίγες μόνο ώρες έφτασε να έχει χιλιάδες προβολές. Αμέτρητα είναι και τα μηνύματα που έχει λάβει μέχρι στιγμής από όλη την Ελλάδα, από κόσμο που γέλασε με την καρδιά του παρακολουθώντας το βίντεο. Ευχαριστώ το παιδί μου που με έβγαλε σε όλο τον κόσμο να θωρούνε να χαίρονται.